κυρία Γιαννακοπούλου, είπα αρκετές φορές εθνική στρατηγική, εθνική στρατηγική. Βλέπουμε σχεδόν όλα τα κόμματα να συμφωνούν από τη δική σας πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον αγωγό τουλάχιστον του EastMed. Σε τέτοια πράγματα, σε τέτοια θέματα δεν θα έπρεπε να συμφωνήσουμε? Εμείς αντιστρατευόμαστε την λογική της εθνικής συνένεσης κάτω από την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και κάτω από πολύ επικίνδυνες συμφωνίες που διαμορφώνονται. Γιατί ο EastMed, αν θα το θέλετε, είναι ένας αγωγός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του λαού μας. Μην πάμε στον EastMed, ο οποίος στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πάει στο 25. Όχι, μια στιγμή. Μην πάμε στο 25 λοιπόν που θα ξεκινήσει ο EastMed, να πάμε στο DAP που ήδη τρέχει. Μάλιστα. Που είναι Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία. Έχει αντίκρισμα ο DAP στην τιμή του φυσικού αερίου ή στις ενέργειες που πληρώνει ο ελληνικός λαός σήμερα? Δεν θα έχει. Ή τα ενεργειακά χαράτσια που πολλαπλασιάζονται, ότι είναι πρώτη η Ελλάδα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυτή την περίοδο? Το γεγονός ότι ακόμα συνεχίζει ο κόσμος και πεθαίνει από τα μαγκάλια και τις αναθυμιάσεις? Και μιλάμε για το μεγάλο ενεργειακό κόμβο. Προσέξτε να δείτε. Και η Ουκρανία ήταν ο μεγάλος ενεργειακός κόμβος με χιλιάδες χιλιομέτρων αγωγών μεταφοράς, με 120 υποσταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου. Δεν την απέτρεψε από το να ζήσει τον κατατρεγμό που έζησε και το διαμελισμό και επικίνδυνες εξελίξεις. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Δεν λέμε για ενεργειακό κόμβο. Είναι απλά ένας κόμβος ακόμα στο κουβάρι πολύ σφοδρών ανταγωνισμών. Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου πριν για ότι είναι η πρωτοβουλία των κινήσεων και πρέπει να απαντήσει η Τουρκία. Ξέρετε, η Τουρκία την επόμενη εβδομάδα έχει τα εγκαίνια μαζί με τη Ρωσία του Turkish Stream. 31,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου θα εγκαινιάσει την επόμενη δυνατότητα χωρητικότητα ο αγωγός. Τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να δούμε πιο συνολικότερα τις εξελίξεις, οι οποίες είναι ανησυχητικές. Είναι μια κίνηση ο EastMed υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, την ώρα που υπάρχει ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή και με το Nord Stream και την αντιπαράθεση ΗΠΑ Γερμανίας-Ρωσίας, η οποία Γερμανία και Ρωσία θέλουν να περάσει ο αγωγός. Ταυτόχρονα, μια στιγμή, ο EastMed την ίδια περίοδο ανοίγει θέμα για τις ΑΟΣ ανάμεσα στο Ισραήλ, στο Λίβανο και στην Παλαιστινιακή Αρχή και η κατάσταση όπως βλέπετε στην ευρύτερη περιοχή είναι δημιουργεί και κατάσταση οξυμένων ανταγωνισμών. Είχαμε την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, τον βομβαρδισμό χθες και αναφέρεται ότι είναι προσεκτική κίνηση η ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης. Για ποιο λόγο? Γιατί γίνεται βομβαρδισμός άλλης χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν καταδικάζεται. Και το να είσαι προσεκτικός σημαίνει να έχεις αρχές και να τοποθετείς ξεκάθαρα απέναντι σε μια τέτοια πολιτική. Άρα λοιπόν αυτή η επίθεση που έχουμε σήμερα, να πάρουμε υπόψη ότι ήδη το Ιράν μιλάει για αντίπεινα και να πάρουμε επίσης υπόψη ότι η χώρα μας με τη συμφωνία που καλείται προς επικύρωση και κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή στις 24 του Δεκέμβρη, παραμονές Χριστουγέννων, νύχτα επί της ουσίας, έρχεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας που κάνει τη χώρα μας ορμητήριο βάσεων ανά την Ελλάδα, που διαμορφώνει έδαφος δηλαδή Λάρισα, Στεφανοβίκιο, Αλεξανδρούπολη, ακόμα και ο Βόλος ακούγεται ότι, ξέρετε τι λέει η συμφωνία, σε 48 ώρες κατά προτεραιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζητούν και θα παίρνουν αυτά τα λιμάνια προς εκμετάλλευση κατά προτεραιότητα. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνες οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και όποιος εφησυχάζει και διαμορφώνει κλίμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά είναι παράγοντες ειρήνης σταθερότητας από την Ελλάδα και δυτικά και από τα Μέση Ανατολή και μετά βομβαρδίζουν. Mm. Δεν μπορεί. Μάλιστα. Είναι συγκεκριμένοι λοιπόν οι όροι. Άρα απέναντι σε αυτή την πολιτική, επειδή διαμορφώνεται επικίνδυνος κλοιός, οι λαοί με την πάλη τους πρέπει να το σπάσουν, πρέπει να στοχεύσουν αυτές τις συμμαχίες, τις συμφωνίες και τις ενώσεις, πριν να είναι αργά για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που βάζει το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Επειδή υπόθηκαν πολλά για τις συμμαχίες, θα θέλαμε να πούμε ορισμένα ζητήματα σε σχέση με. Γιατί κρίνονται, ξέρετε, οι σύμμαχοι και σε αυτές τις εξελίξεις οι σύμμαχοι είναι
της ελληνικής αστικής τάξης. Οι συμμαχίες τους έχουν να κάνουν με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και ομίλους και δεν είναι το κριτήριο αυτό των συμμαχιών η υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, συνόρων και όλα αυτά. Τα λέμε αυτά γιατί το κριτήριο δράσης και των λεγόμενων συμμάχων Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλίας, Γαλλίας και άλλων είναι σκοπιμότητες και δικά τους συμφέροντα και αναλαμβάνει μεγάλες ευθύνες όποιος καλεί σε τέτοιες συμμαχίες που γίνονται αποσπόντα και ότι με κάποια αποσπόντα συμμαχία μπορούν να εξυπηρετηθούν συμφέροντα του λαού μας. Το λέμε αυτό γιατί, για παράδειγμα, πρέπει να προσέξει κάποιος ότι αυτή την περίοδο η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και σε σχέση με την Τουρκία επιχειρεί και με ανταλλάγματα να τραβήξουν από την επιρροή της Ρωσίας στην Τουρκία. Και ακριβώς τα ανταλλάγματα εμείς εκφράζουμε πολύ μεγάλες ανησυχίες για το τι ακριβώς ανταλλάγματα θα υπάρξουν. Mm-hmm. Και το λέμε αυτό γιατί διακηρυγμένος στόχος στην ευρύτερη περιοχή και του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ είναι η συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις χρειάζεται να κριθούν και κρίνονται πολύ αρνητικά ακριβώς και από το κόμμα μας αυτού του είδους οι συμμαχίες και το βάζουμε και μπροστά και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού ότι μπροστά επίκρονται νέες δεσμεύσεις γιατί πηγαίνει ο Πρωθυπουργός με πρίκα τον Ιστμέτ και τις βάσεις και την επικυρωμένη και την προς επικύρωση συμφωνία. Άρα λοιπόν ο λαός μας απέναντι σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις πρέπει να αντιτάξει, έχει λόγο για τις εξελίξεις, δεν είναι χωράφι της αστικής τάξης και των ενώσεών της ή τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα σύνορα, έχει λόγο ο ελληνικός λαός και απέναντι σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις μπορεί να τοποθετηθεί, μπορεί να οργανώσει την πάλη του και αυτή η πάλη πρέπει να έχει και ορίζοντα για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, για απεμπλοκή από αυτό το σπιράλ πολύ επικίνδυνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ.